προβλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Με τον Γιώργο Μπάρλα. Φίλε ακροατές, γεια σας. Είναι τα ομιλήματα και σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Θα σας κάνουμε παρέα μέχρι τις 5, μείνετε εδώ στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας έως τότε. Επικοινωνήστε μαζί μας στα 210-41-18-602 και 640 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής g.barlas@piradio.com. Επιστρέφουμε στο βιβλίο του πατρός Βαρνάβα Γιάνγκου «Αμαρτωλών Εκκλησία», με διάφορα κηρύγματα, σχόλια πάνω σε ευαγγελικές περικοπές. Όλα τα κείμενα αναφέρονται στον σύγχρονο άνθρωπο και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθότι το Ευαγγέλιο προσαρμόζεται στην ανάγκη του κάθε ανθρώπου, όχι στις επιθυμίες του βέβαια και μάλιστα τις αμαρτωλές. Αλλά πρέπει να βλέπουμε το σήμερα, τις ανάγκες του σημερινού ανθρώπου, τις δυσκολίες του, και έτσι μέσω του Ευαγγελίου, χωρίς να αλλάζουμε κεραία βέβαια από το ουσιαστικό του νόημα, να απαντούμε στις προκλήσεις της εποχής και στις ανάγκες και τα βάσανα του σημερινού ανθρώπου. Δεν είναι εύκολο πράγμα να προσαρμόζουμε με αυτόν τον τρόπο το Ευαγγέλιο χωρίς να αδειάσει αυτό από την ουσία του, αλλά οι χριστιανοί δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, εκτός αν θέλουμε να μείνουμε στα τυπικά κηρύγματα, τα οποία απλά καλύπτουν λίγο χρόνο και δεν προσφέρουν τίποτα ουσιαστικό στον ακροατή. Ου χρίαν έχουσιν οι ισχύοντες ιατρού, αλλά οι κακώς έχοντες. Ου κήλθον καλές επικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Με αυτόν τον τρόπο ξεκινάει το εισαγωγικό του σημείωμα στο βιβλίο ο πατήρ Βαρνάβας και συνεχίζει: αυτοί που νομίζουν ότι είναι καλά δεν έχουν ανάγκη τον ιατρό. Τον ιατρό τον έχουν ανάγκη οι ασθενείς, όπως και οι αμαρτωλοί έχουν ανάγκη τον θεραπευτή, δηλαδή τον Χριστό. Αυτό μας το λέει ο ίδιος ο Κύριός μας σε ένα ευαγγελικό ανάγνωσμα, Ματθαίον, 1 κεφάλαιο στίχη 9-13, «Δεν ήλθε να καλέσει δικαίους, αλλά αμαρτωλούς, δεν ήλθε να δικαιώσει και να ανταμείψει τους δικαίους, αλλά ήλθε για να καλέσει τους αμαρτωλούς σε μετάνοια». Αυτό είναι το ήθος του Χριστού μας, αυτό είναι το ήθος της Εκκλησίας μας, αυτή είναι η ηθική τάξη στην Εκκλησία μας και καμία άλλη. Στην Εκκλησία δεν έρχονται οι καθαροί και οι δίκαιοι. Δεν είναι ο χώρος μόνο των καθαρών, προφανώς αυτών που νομίζουν ότι είναι καθαροί, γιατί ουδής είναι εντελώς καθαρός, αλλά είναι ο χώρος και των ξεπεσμένων, είναι ο χώρος των αμαρτωλών, αυτών που αναγνωρίζουν την ασθένειά τους και ζητούν την ίαση. Η συνύπαρξη αμφωτέρων δημιουργεί μια αντίφαση. Από τη μία λέγεται ότι η Εκκλησία, ο Χριστός, είναι για τους αμαρτωλούς, αλλά ταυτόχρονα στον εκκλησιαστικό, στον ευαγγελικό λόγο βλέπουμε να γίνεται οριοθέτηση με νόμους και εντολές που αναδεικνύει τους δικαίους. Αυτούς επαινεί η Εκκλησία καθημερινά στη λατρεία της. Αυτό φαίνεται στενόκαρδο και εκ πρώτης όψεως, όπως είπαμε, αντιφατικό. Από τη μία ο λόγος να φαίνεται άνετος, ευρύχωρος και από την άλλη να θέτει όρια που μας περιορίζουν. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, φαινομενική όμως. Ουσιαστικά τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Αισθανόμαστε αντιφατικά γιατί δεν προσβλέπουμε στην ουσία. Η ουσία δεν είναι η οικοδόμηση του εαυτού μας σε ένα ανώτερο ηθικό επίπεδο, ξέχωρα από τη σχέση μας με τον Χριστό, αλλά η αποκατάσταση της σχέσης μας με τον Χριστό. Η πορεία μας για τη σωτηρία και την ίαση είναι να βρούμε τη θέση μας στο σώμα του Χριστού. Να βρούμε τη σχέση μας με τον Χριστό. Δηλαδή να τρεφόμαστε από τη χάρη Του, να τρεφόμαστε από την αγάπη Του. Αυτό, αν γίνει ο προσανατολισμός μας, τότε εκούσια θα επιδιώκουμε να διαφυλάξουμε την θεοποθούμενη σχέση που είναι η ίαση, η ισορροπία και η ανάπαυσή μας. Θα αναζητούμε να βρούμε τους τρόπους, τους δρόμους που μας οδηγούν σε αυτήν, αλλά ταυτόχρονα και τις αιτίες που μας απομακρύνουν.
Επειδή όμως δεν έχουμε ωριμότητα, ο Χριστός μας φανερώνει αυτό το δρόμο. Οι εντολές του δεν είναι το περιεχόμενο, αλλά ο τρόπος, ο δρόμος να παραμείνουμε στη σχέση. Ο τρόπος να συναντήσουμε και να γευτούμε αυτή τη σχέση. Αν συνεπώς δεχθούμε τις εντολές του έξω από αυτό το πνεύμα, έξω από την αναφορά μας στο Χριστό, εάν δεχθούμε τις εντολές έξω από την πατρική του αγάπη, τότε η Εκκλησία υποβαθμίζεται σε ένα σύστημα, έστω το τελειότερο σύστημα. Το πιο ηθικό σύστημα και αν υιοθετήσουμε, αν δεν μας οδηγεί στην αγάπη του Θεού και στη σχέση με τον Χριστό, είναι φτωχό. Είναι μάλιστα και ανώφελο και ίσως πιο ανώφελο από όλα τα αμαρτωλά συστήματα του κόσμου, γιατί ενώ υπόσχεται σχέση, δεν την προσφέρει. Η μετάνοια και η συντριβή δεν είναι απλώς μια λύπη για την προσωπική μας κατάντια που είναι το σύμπτωμα. Η ουσία, η αιτία και αυτή είναι η μετάνοιά μας ευρίσκεται στο ότι χωριστήκαμε από τη ζωή, χωριστήκαμε από το σώμα του Χριστού. Όσο ο άνθρωπος εγκλωβίζεται στην αμαρτία του, αλλά τόσο εγκλωβίζεται και στην αρετή του που είναι αποξενωμένη από τον Χριστό. Έτσι όμως αυτό καταδικάζεται. Ταλαιπωρείται μάλιστα η συνείδησή του, γιατί δεν έχει προσανατολιστεί εκεί που είναι η αιτία της σωτηρίας του, που είναι ο Σταυρός του Χριστού. Μπορούμε να βλαστημούμε τον Χριστό τόσο εκτός Εκκλησίας, αμαρτάνοντας φανερά, όσο και μέσα στην Εκκλησία, αμαρτάνοντας με την αρετή μας, εφόσον δεν έχουμε κάνει αυτό το άνοιγμα στην αγάπη του Χριστού. Έτσι αυτομαστιγωνόμαστε. Όμως δεν μας τιμωρεί ο Χριστός, αλλά η ίδια η κατάστασή μας. Γι' αυτό δεν έχουμε χαρά. Δεν έχουμε ελευθερία. Όλη τελικά η πορεία της ζωής μας είναι αφορμές και ευκαιρίες για να αποδειχθεί με την αγάπη του Θεού η προσωπική μας κατάντια, η προσωπική μας έκπτωση, η εσωτερική μας τραγικότητα και δυστυχία. Όχι για να μείνουμε σε αυτήν, αλλά για να στραφούμε στο Χριστό. Στην ζωή, σε όλες τις εκφάνσεις της, υπάρχει μια φαινομενική αντίφαση. Από τη μία παρουσιάζεται αυστηρός ο λόγος του Χριστού και από την άλλη φιλάνθρωπος. Από τη μία φαίνεται ότι ζούμε στην αρετή, αλλά τελικά είμαστε μακριά από τον Χριστό, καθώς με τον πνευματικό μας αγώνα αποβλέπουμε στην αποθέωσή μας μακριά από τον Χριστό. Και από την άλλη μπορεί να αμαρτάνουμε, αλλά όντες συντετριμένοι να είμαστε κοντά στον Χριστό, διότι αρχίζουμε να απομυθοποιούμε τον εαυτό μας που θεοποιήσαμε. Ο Χριστός είναι αυτός που μας κάνει θεούς κατά χάρη. Στην Εκκλησία λοιπόν, φίλοι ακροατές, υπάρχουν δύο χέρια. Ένα χέρι που μας δείχνει το δρόμο που εξωτερικά φαίνεται επώδυνος και ένα άλλο χέρι που μας παρηγορεί και μας αναπαύει σε αυτήν την ανηφορική πορεία. Αναγνωρίζει την πτώση μας, αναγνωρίζει το ανθρώπινο, δείχνει επιοίκεια χωρίς να πάβει να είναι και αληθινό και να μας δείχνει την αλήθεια. Όσο επικίνδυνος είναι ο συντηρητισμός που μπορεί να εκφράζεται στην Εκκλησία με μια στενοκαρδία, το ίδιο επικίνδυνος μπορεί να είναι και ο φιλελευθερισμός που δεν υποδεικνύει τη φανέρωση του δρόμου. Αυτό οφείλει να κάνει η Εκκλησία αν είναι αληθινή. Να μας δείχνει την πορεία, να μας δείχνει τα δεδομένα μας, να μας απογοητεύει και ταυτόχρονα να μας ενισχύει δίνοντας την αγάπη. Το ένα χέρι λοιπόν στην Εκκλησία δείχνει και το άλλο δίνει. Μας δείχνει την πορεία, αλλά ταυτόχρονα μας δίνει και την παρηγορία. Η αληθινή παρηγορία δεν είναι ναρκωτικό που ναρκώνει τη συνείδησή μας σε μια ψευδαίσθηση ζωής. Αληθινή παρηγορία δίνει αυτός που μας δείχνει ποιοι αληθινά είμαστε, πόσο έχουμε εκτραπεί, αλλά ταυτόχρονα μας παρηγορεί ότι υπάρχει ελπίδα, διότι ο Θεός μας αγαπά. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις σχέσεις μας. Δεν μπορεί να είσαι αγαπητικός αν δεν είσαι αληθινός και αντίστροφα. Όταν κομματιάζουμε, συστηματοποιούμε και τεμαχίζουμε την αγάπη και την αλήθεια, τότε όλα είναι ένα ψέμα, διότι όλα τα θεία συναποτελούν μια ενότητα. Η ενότητα είναι αληθινή,
αν είναι η ενότητα του σώματος του Χριστού και αν η αναφορά μας δεν είναι η δική μας φιλοσοφία ή θεωρία, αλλά ο Χριστός. Ο Χριστός μας κάνει αγίους, δηλαδή μας κάνει ανθρώπινους, διότι αν δεν είσαι ανθρώπινος, δεν γίνεσαι και άγιος. Είναι ψεύτικη η αγιοσύνη σου. Αν καταθέτεις και καταδεικνύεις την πραγματική κατάστασή σου, την αμαρτωλότητά σου, αλλά ταυτόχρονα και την αλήθεια μέσα σου, τον πόθο δηλαδή για την αλήθεια και το Θεό, αυτή η αντίφαση είναι λυτρωτική. Σε ταπεινώνει, αλλά σου δίνει και παρηγορία, γιατί εμπιστεύεσαι στην αγάπη του Θεού που σε ελευθερώνει. Αυτό το ήθος πλάθει τη συνείδησή μας και αυτή η συνείδηση πλάθει το ήθος, ώστε να μπορούμε να ζούμε αναπαυμένοι, είτε χαιρόμαστε είτε θλιβόμαστε, είτε επιτυγχάνουμε είτε αποτυγχάνουμε, είτε ζούμε στην αμαρτία είτε μετανοούμε. Όλα αυτά φανερώνουν έναν άλλο τρόπο, μια άλλη δυνατότητα που εκφράζεται στα λόγια του Χριστού μας, ου χρή ανέχουσιν οι ισχύοντες ιατρού, αλλά οι κακώς έχοντες, και ου κήλθον καλές οι δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Η ανατροπή οποιουδήποτε συστήματος, συντηρητικού ή φιλελεύθερου, και η ανατροπή οποιουδήποτε μέτρου δικαιοκρισίας, εδράζεται στη φανέρωση της αγάπης του Θεού. Στο ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας. Είμαστε λοιπόν μέσα στην Εκκλησία και μόνο από αυτό το γεγονός, φίλοι ακροατές, παίρνει νόημα η ηθική μας,
γιατί είμαστε ενταγμένοι στο σώμα του Χριστού, σχετιζόμαστε με τον Χριστό, τον Θεό που έγινε άνθρωπος και με τους αδελφούς μας. Μια ηθική λοιπόν ξεκομμένη από το πρόσωπο του Χριστού δεν είναι χριστιανική ηθική, έστω και αν μπορούμε να την ονομάσουμε έτσι τυπικά, γιατί μας κρύβει το πρόσωπο του Χριστού και ανταυτού βλέπουμε μόνο έναν κώδικα ηθικών εντολών που προφανώς είναι χρήσιμες για την κοινωνία, για το άτομό μας, αλλά αφορούν αυτήν εδώ τη ζωή. Και μπορεί να επιτευχθεί αυτό, η βελτίωση δηλαδή της συμπεριφοράς μας μέσω κάποιων καθηκόντων και με άλλους τρόπους, όχι μόνο μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία προσφέρει κάτι απείρως ανώτερο, τη δυνατότητα ο άνθρωπος να γίνει κατά χάριν Θεός, Άγιος. Να δούμε ένα άλλο κείμενο, ομιλία του πατρός Βαρνάβα Γιάνγκου, που αφορά την παραβολή του Μεγάλου Δείπνου. Στην παραβολή λοιπόν αναφέρεται ότι ενώ ο Κύριος κάλεσε πολλούς σε δείπνο μέγα, εκείνοι αρνήθηκαν την πρόταση, άλλοι γιατί είχαν τις φροντίδες των κτημάτων τους, άλλοι γιατί ήταν απασχολημένοι με τις ειδονές και άλλοι με τις μέρημνες, το γάμο δηλαδή. Αρνήθηκαν με αυτές τις προφάσεις τη μετοχή τους στο δείπνο που ετοίμασε ο Κύριος. Τότε ο Κύριος έστειλε το δούλο και κάλεσε να έλθουν από τους δρόμους οι ανάπηροι, και εφόσον υπήρχε και άλλους χώρους, τον διέταξε να εξαναγκάσει και άλλους να προσέλθουν. Βλέπουμε λοιπόν ότι η φροντίδα της ζωής μας, οι μέρημνες της ζωής μας, η ενασχόλησή μας με τα κτήματα, τα αποκτήματα και με τις καθημερινές μέρημνες, μας αποσπούν από τη δυνατότητα να μετέχουμε στο δείπνο, από τη δυνατότητα να μετέχουμε στο κυριακό δείπνο, στο σώμα του Χριστού. Διότι το δείπνο είναι το σώμα του Χριστού, είναι η Θεία Λειτουργία. Και η Θεία Λειτουργία, το σώμα του Χριστού, είναι η προοπτική της ζωής μας. Στην Εκκλησία αγωνιζόμαστε όχι για να γίνουμε καλύτεροι και να ανταμυφθούμε, αλλά αγωνιζόμαστε για να μετέχουμε στο δείπνο. Αγωνιζόμαστε για να αποδιώξουμε ό,τι παρεμβαίνει σε αυτή τη δυνατότητα μετοχής στο δείπνο, μετοχής στο σώμα του Χριστού. Κάνουμε δηλαδή αγώνα να διασφαλίσουμε και να διαφυλάξουμε αυτή τη σχέση, τη δωρεά αυτής της σχέσης. Διότι η σχέση με τον Χριστό δεν είναι προσωπικό κατόρθωμά μας, είναι δωρεά, είναι συγκατάβαση του Κυρίου. Και ο αγώνας μας είναι να αποδιώξουμε οτιδήποτε μας εμποδίζει από αυτή τη δυνατότητα της δωρεάς, του σώματος και του αίματος του Χριστού. Η ζωή μας είναι μια πορεία με αυτή την προοπτική, του σώματος του Χριστού. Η Εκκλησία μας προετοιμάζει για αυτή την προοπτική, τη μέλουσα προοπτική της Βασιλείας του Θεού, που είναι αυτό το μόνιμο πανηγύρι της βρώσης και της πόσης του Χριστού. Πώς όμως μας προετοιμάζει η Εκκλησία? Με καθ' αυτή την ίδια την προοπτική. Προοπτική ο Χριστός, προετοιμασία ο Χριστός. Υπάρχουμε, ζούμε δηλαδή για να είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Αυτό είναι ο παράδεισός μας, αυτή είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Σε αυτή τη μνήμη η Εκκλησία μας στερεώνει. Μας στερεώνει σε αυτή τη μνήμη και προοπτική με τη Θεία Λειτουργία. Διότι η Θεία Λειτουργία είναι η πρόγευση, είναι η προοπτική, είναι η αίσθηση αυτής της δωρεάς, αυτής της αλήθειας. Οπότε όταν ο άνθρωπος αρχίζει να λησμονεί, να πέφτει στη λύθη αυτής της πραγματικότητας, έρχεται η Θεία Λειτουργία και του υπενθυμίζει το σώμα του Χριστού. Όχι ως μια ανταμοιβή της αρετής του, αλλά ως μια σταθερή υπενθύμηση για να μείνει στέρεος και προσιλωμένος σε αυτή την προοπτική του σώματος του Χριστού. Δεν είναι μαγικό γεγονός η Θεία Κοινωνία που ξαφνικά μας χαλαρώνει και μας ηρεμεί, αλλά είναι ένα ζωντάνεμα αυτού του στόχου μας, αυτού του μοναδικού μας υπαρξιακού στόχου, της αναφοράς δηλαδή του πόθου ασταμάτητης πρόσληψης του σώματος και του αίματος του Χριστού. Ο Σαμαρτία, άλλωστε φίλοι ακροατές, ορίζεται ότι είναι ξένο από αυτή τη δυνατότητα. Ο Σαμαρτία ορίζεται ότι μας αποσπά από αυτή την πραγματικότητα, ότι μας στερεί τη δυνατότητα για το δείπνο. Συνεπώς η αμαρτία στην Εκκλησία δεν είναι ένα ηθικό γεγονός, το ότι παραβήκαμε κάποιες εντολές, αλλά είναι η προσβολή αυτής της δυνατότητας, η προσβολή αυτής της σχέσης, η στέρηση αυτής της γεύσης,
αυτής της μετοχής στο δείπνο. Άρα καταλαβαίνετε, όταν δεν κοινωνούμε ή όταν ο πνευματικός μας έχει πει ότι για κάποιο διάστημα δεν κοινωνούμε, δεν πρέπει να κοινωνήσουμε, δηλώνεται αυτό ακριβώς, φίλοι ακρότες, ότι με κάποιες συγκεκριμένες πράξεις μας, οι σκέψεις μας, η γενικότερη κατάστασή μας εμποδίζει την καλλιέργεια της σχέσης μας με τον Χριστό, οπότε αυτό πρέπει να πάψει να υπάρχει με κάποιο τρόπο, να συναισθανθεί ο άνθρωπος δηλαδή, αυτό πάνω απ' όλα, την αμαρτωλότητά του, να μετανοήσει και στη συνέχεια να αποκαταστήσει τη σχέση του με τον Χριστό, που επιβεβαιώνεται με τη συμμετοχή μας στη Θεία Κοινωνία. Και συνεχίζει ο πατήρ Βαρνάβας Γιάνγκ. Ό,τι δηλαδή υπερβαίνει αυτό τον πόθο είναι αμαρτία, είναι αντίχριστο γεγονός. Είτε αυτό είναι τα κτήματά μας, είτε είναι οι γειτονές μας, είτε είναι ο σύντροφός μας. Ό,τι προβάλλει ως μανία ισχυρότερη από τον πόθο αυτού του μυστικού δείπνου είναι η αμαρτία. Η αμαρτία λοιπόν δεν είναι η έκπτωση από ένα ηθικό γεγονός, αλλά είναι η προσβολή αυτής της σχέσης. Ο στόχος μας είναι αυτή η σχέση. Ο παράδεισος είναι αυτή η σχέση. Η μονιμότητα στην αγάπη του Θεού, το να τρεφόμαστε αιωνίως από την αγάπη του Θεού. Αυτό τον αγώνα κάνουμε. Η Εκκλησία μας δίνει αυτά τα εφόδια, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτή είναι η αγάπη μας, λέει, αυτή είναι η χαρά μας, αυτή είναι η ζωή μας. Οτιδήποτε άλλο έξω από αυτό είναι ένα ψέμα. Όμως η υπόλοιπη μου ζωή, δηλαδή μόνο φανταστικά, ιδεολογικά, μέσα από υψηλές φιλοσοφικές ιδέες πλησιάζω το Θεό? Η υπόλοιπη μου ζωή, η δουλειά μου, η γυναίκα μου, ο άντρας μου, τα παιδιά μου, τα βασανά μου, οι χαρές μου, η ασθένειά μου, η υγεία μου, όλα αυτά τι είναι, πώς εντάσσονται σε αυτή την προοπτική? Όλα αυτά λοιπόν, φίλοι ακρότες, χρειάζεται να ενταχθούν στο δείπνο. Η ζωή μας δεν είναι κάτι εφάμαρτο. Μπορεί όμως να γίνει εφάμαρτο, αλλά μπορεί να γίνει και σωτήριο. Πότε? Όταν όλα αυτά είναι δρόμοι, παρακλάδια, δρομάκια που οδηγούν σε αυτή την πορεία, σε αυτό το ρεύμα, σε αυτή την αναφορά της αναζήτησης του Χριστού. Η Θεία Λειτουργία τι είναι? Είναι η φανέρωση αυτής της δυνατότητας, ότι δεν πλησιάζω το Θεό με μια ιδέα, με μια αρετολογία δηλαδή, ψευδή, αλλά όλη μου η ύπαρξη χρειάζεται να συμμετέχει σε αυτό το πανηγύρι. Τι είναι η Θεία Λειτουργία? Το ψωμί και το κρασί. Όλη μου η ζωή δηλαδή, και τα κτήματά μου και οι ειδονές μου και ο σύντροφός μου, να είναι η αναφορά τους στο Χριστό, το μόλιασμά τους στο Χριστό. Αυτά είναι η προοπτική του Χριστού. Μόνον έτσι γίνονται και αυτά Χριστός. Με την ευχαριστιακή τους δηλαδή προσέγγιση. Πασά εκ των σών σοι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Οπότε τι είναι η πνευματική ζωή? Είναι το σπάσιμο της αιμονής στον εαυτό μας. Είτε λέγεται αμαρτία, είτε λέγεται αρετή, καθώς και η παραδοχή ότι η ζωή μου είναι ο Χριστός. Υπάρχω όχι για να ενασχολούμαι μανιωδώς με τα επίγεια ως άρνηση του σώματος του Χριστού, αλλά ως σταθερή, μόνιμη, αν θέλετε, αίμονη τοποθέτηση ότι ο Χριστός είναι τα πάντα και εν πάση. Όλη μου η ζωή είναι Χριστός. Οπότε όσα περνούμε γίνονται σωτήρια και ευλογημένα, αν μου δίνουν αυτή τη σταθερή επιβεβαίωση στον εαυτό μου ότι να, αυτή είναι η χαρά μου, το δείπνο. Και τι είναι το δείπνο? Είναι το να ποθιστούμε και να τραφούμε από την αγάπη του Θεού. Τι είναι λοιπόν η χαρά μου? Είναι η σταθερή βεβαιότητα και μαρτυρία ότι ο Θεός με αγαπά. Η Θεία Λειτουργία είναι αυτό το εφόδιο που επαναλαμβάνουμε, ότι δεν είναι ένα ψυχολογικό εφόδιο, αλλά μια σταθερή παραδοχή και μαρτυρία ότι η νίκη του θανάτου, το πέρασμα αυτό, είναι ο Χριστός. Και ο παράδεισος αυτός είναι ο Χριστός δηλαδή. Το λέμε σταθερά και το ομολογούμε καθημερινά όταν κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού ως εφόδιο και ως προοπτική, ως αρχή και τέλος. Είναι ο Χριστός.
Και η Πειραϊκή Εκκλησία, τα τηλέφωνα του σταθμού 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Ο παράδεισός μας λοιπόν είναι ο Χριστός, φίλοι ακροατές. Δεν πρέπει το μυαλό μας να πηγαίνει πουθενά αλλού όταν ακούμε για παράδεισο, παρά στο πρόσωπο του Χριστού. Κάποιοι πατέρες λένε ότι για τους ανθρώπους που δεν αγαπούν τον Θεό, δεν αγαπούν τον Χριστό, και η κόλασή τους θα είναι επίσης το πρόσωπο του Χριστού. Όχι ότι ο Χριστός δεν θα αγαπάει ή δεν αγαπάει όλους τους ανθρώπους εξίσου, αλλά γιατί οι ίδιοι οι άνθρωποι διαμορφώνουν μια κατάσταση μέσα τους που προκύπτει από τη σχέση που έχουν, διαφορετική στην περίπτωση του Παραδείσου και άλλη στην περίπτωση της κόλασης απέναντι στον Χριστό. Όπως φαντάζομαι συμβαίνει και με τους ανθρώπους, με τη σχέση μας μεταξύ μας, όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο που τον αγαπούμε, έναν φίλο, έναν αγαπημένο, τότε αισθανόμαστε διαφορετικά από ότι όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο που δεν έχουμε και τις καλύτερες σχέσεις μαζί του. Κάπως αντίστοιχα και με το πρόσωπο του Θεανθρώπου, του Θεού που έγινε άνθρωπος και που μας καλεί να έχουμε αντίστοιχα καλές σχέσεις και με τους πλησίων μας, αν θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις και με τον Χριστό. Όταν δούμε τον Χριστό θα επιβεβαιωθεί και τι σχέση έχουμε με τους άλλους ανθρώπους, τι σχέση είχαμε μάλλον σε αυτήν εδώ τη ζωή. Του πατρός Βαρνάβα Γιάνγκου που αναφέρεται ξανά στο απόσπασμα αυτό του Ευαγγελίου με το μεγάλο δείπνο, την δειπνοκλησία. Κατά αυτήν ένας άνθρωπος έκανε δείπνο μέγα λοιπόν και κάλεσε πολλούς για να συμμετάσχουν σε αυτό το δείπνο της χαράς. Αρνήθηκε όμως ο ένας μετά τον άλλον την πρόσκληση, ο ένας προφασιζόμενος τη φροντίδα της συζύγου του, ο άλλος τα κτήματά του και ο άλλος τα νέα ζεύγη βοών που αγόρασε. Και βέβαια όλα αυτά, φίλοι ακροατές, είναι μεν προφάσεις, αλλά και σημαντικά γεγονότα στη ζωή κάθε ανθρώπου. Δεν άφησαν την πρόσκληση για να δουν τηλεόραση, ας πούμε, για να πάνε κάποια βόλτα. Λέγοντας πέντε ζεύγη, λέει ο πατήρ Βαρνάβας, η παραβολή εννοεί τις αισθήσεις. Η αιχμαλωσία δηλαδή του ανθρώπου στις αισθήσεις του και στις μέρημνες της καθημερινότητας τον εμποδίζουν να προσέλθει σε αυτό το δείπνο, στο δείπνο της Βασιλείας των Ουρανών. Στο δείπνο κατά το οποίο προσφέρεται το κυριακό σώμα, το σώμα του Κυρίου μας. Η Εκκλησία ορίζεται κυρίως ως εστία, ως οίκος, και το σημαντικότερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε σε ένα σπίτι είναι να έλθουμε οι άνθρωποι σε επαφή και σχέση. Αυτή η επαφή και σχέση εκφράζεται κυρίως με το δείπνο, με το φαγητό, με το τραπέζωμα. Αυτό το τραπέζωμα αναφέρεται και ως Βασιλεία των Ουρανών, διότι η Βασιλεία των Ουρανών είναι η δυνατότητα να τρεφόμαστε από την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι δηλαδή γεύση, είναι τροφή, είναι αίσθηση και χαρά.
θεωρία των ουρανών λοιπόν δεν είναι μια απομονωμένη κατάσταση, μια ατομική διαδικασία. Προσέρχεται δηλαδή ο καθένας μόνος του και γεύεται το Θεό και απολαμβάνει τα δώρα του και την αμοιβή των κόπων και των πράξεών του, αλλά η βασιλεία των ουρανών είναι η δυνατότητα να σχετίζομαι εν Χριστώ με τον άλλον. Είναι η συνύπαρξη εν Χριστώ με τον άλλον. Οπότε δεν μπορεί να εκφραστεί αυτή η συνύπαρξη και σχέση με κάτι άλλο πιο δυνατό παρά με την έννοια του δείπνου. Επομένως, δεν μπορεί ο καθένας μόνος του ατομικά να απολαύσει τη βασιλεία των ουρανών, αλλά μπορεί μόνο κοινοτικά, κοινοδιακά, και αυτό εκφράζεται κυρίως με την τράπεζα. Η τράπεζα λοιπόν είναι αυτή που δίνει συμβολικά την έννοια του ανοίγματος, του σπασίματος της μοναξιάς του ανθρώπου και της δυνατότητάς του να ανοιχθεί προς την αγάπη του Θεού. Η τράπεζα, το τραπέζι του δείπνου, όχι η γνωστή μας τράπεζα, γιατί αυτή λειτουργεί εντελώς αντίθετα με αυτά εδώ τα οποία επιδιώκει η τράπεζα της Εκκλησίας, το τραπέζι του δείπνου. Και συνεχίζει ο πατήρ Βαρνάβας, έχοντας λοιπόν την παραβολή της δείπνοκλησίας, ο άνθρωπος δεν μπορεί το κοινοτικό, δεν αντέχει την τράπεζα, θέλει να κερδίζει μόνος του, θέλει να στραφεί στην οικογένειά του, στη γυναίκα του, θέλει να στραφεί στα πράγματά του, στην εργασία του. Βλέπετε, η δυσκολία μας είναι ακριβώς αυτή, πώς να σπάσουμε τα όρια του ατομισμού μας, και είναι πραγματικά προσβολή του σώματος της Εκκλησίας αυτή η ίδια η διαδικασία και αυτή η ίδια η προσπάθεια του ανθρώπου να υπάρχει ατομικά, σαν μια προσπάθεια ατομικής ευλάβειας, ατομικής ευσέβειας και βελτίωσης του ήθους. Η προσπάθεια δεν είναι απλώς ο άνθρωπος να επικυριαρχήσει στα πάθη του, αλλά να επικυριαρχήσει στα πάθη του διά της σχέσεως με τον Χριστό και με τον άλλον. Δεν είναι μια τεχνητή άσκηση, δηλαδή να ανέβω σε ένα άλλο επίπεδο βελτιώνοντας το νου και την καρδιά μου. Δεν μπορεί να εννοηθεί μέσα στο σώμα του Χριστού βελτίωση του νου και της καρδιάς εάν δεν περνά μέσα από τη σχέση. Και αυτή ακόμη η βελτίωση αξιολογείται αν είναι αληθινή ή ψεύτικη μέσα από τη σχέση με το Θεό και τον συνάνθρωπο. Βαρύ πλήγμα στο σώμα της Εκκλησίας και μια ένδειξη εκοσμίκευσης με την ουσιαστική έννοια του όρου, όταν ο άνθρωπος αγνοεί την τράπεζα και στρέφεται σε μια ατομική έστω προσευχή, από την οποία θέλει μια αίσθηση ειδονής και ευχαρίστησης, την οποία μάλιστα θεωρεί πνευματική. Δεν είναι πνευματική ειδονή, αλλά ψυχολογική, για να αισθανθεί ο προσευχόμενος όμορφα. Εμείς λέμε πάω στην Εκκλησία, αλλά αν κάνουμε ένα γκάλοπ και ρωτήσουμε τους ανθρώπους γιατί πάτε στην Εκκλησία, ένα μεγάλο ποσοστό θα πει γιατί αισθάνομαι όμορφα. Δεν είναι αυτό η ουσία. Στην Εκκλησία δεν πάμε για να αισθανθούμε όμορφα. Πάμε για να δούμε την πραγματικότητά μας που είναι άσχημη και να υπερβούμε αυτή την ασχήμια. Όχι βάζοντας μια ένεση, όχι ντοπάροντας τον ψυχικό μας οργανισμό με τις μελωδίες και τις εικόνες, αλλά κοινωνώντας στο δείπνο της Βασιλείας. Τότε και οι μελωδίες και οι εικόνες μας οδηγούν σε αυτή τη δυνατότητα, στο ότι η Βασιλεία των Ουρανών και ο Χριστός είναι τράπεζα. Ένας που τρέφεται από τη χάρη και την αγάπη του Θεού δεν μπορεί να μην έχει την ανάγκη να τρέφεται και από την παρουσία του άλλου, αλλά ταυτόχρονα να τρέφει και την παρουσία του άλλου. Η άρνηση των ανθρώπων στην παραβολή τι δηλώνει? Ο ένας λέει ήταν παντρεμένος, ο άλλος είχε ζεύγη βοών και ένας άλλος είχε αγρό που τον αγόρασε και έπρεπε να τον ελέγξει.
Όλοι δηλαδή ήταν ακέραιοι άνθρωποι, ήταν δυναμικοί άνθρωποι. Όταν δεν προσήλθαν αυτοί οι ακέραιοι άνθρωποι στο δείπνο, ο εστιάτορ διάλεξε τους ελλιπείς ανθρώπους, τους ανάπηρους, τους πτωχούς και όταν διαπίστωσε ότι υπήρχε ακόμη και άλλος χώρος, ανάγκασε να έλθουν και αυτοί που ήταν έξω των φραγμών, αυτοί δηλαδή που ήταν έξω των ορίων της Εκκλησίας. Αυτό τι σημαίνει? Οι ακέραιοι άνθρωποι είναι οι βαπτισμένοι, οι εντάξει, δηλαδή εμείς. Εμείς όμως τι κάνουμε? Είμαστε εντάξει, εντός εισαγωγικών, συμβολικά, γιατί είμαστε βαπτισμένοι και μπορεί να ακολουθούμε και κάποια νηστεία και οποιαδήποτε άλλη πνευματική εργασία και έτσι να νιώθουμε εξασφαλισμένοι. Τόσο εξασφαλισμένοι που δικαιωματικά η θέλησή μας να επικεντρώνεται στη γυναίκα μας, στον άνδρα μας, στα πράγματά μας, στις μεριμνές μας. Οπότε τι γίνεται? Όλα αυτά λειτουργούν όχι συνδυαζόμενα, αλλά το ένα ακυρώνει το άλλο και τελικά μένουμε με το ένα. Ονομαζόμαστε απλώς χριστιανοί ή πνευματικοί άνθρωποι, η ουσία όμως φαίνεται στο πόσο είμαστε συνδεδεμένοι με τα πράγματα ή με τον τρόπο ζωής μας στην καθημερινότητά μας. Έχουμε τους μη ακέραιους λοιπόν, υπάρχουν οι ανάπηροι, εντός εισαγωγικών αυτοί δηλαδή που ψάχνουν το Θεό και δεν τον έχουν βρει. Υπάρχουν οι ελλιπείς, αυτοί που καταλαβαίνουν πως αυτά που ζουν δεν τους γεμίζουν, αλλά δεν ξέρουν πού να στραφούν. Και η έλλειψή τους είναι ότι δεν έχουν βρει το όνομα του Χριστού. Ο Χριστός όμως βλέπει την καρδιά τους και τους αναγκάζει να μπουν μέσα. Τους οδηγεί σε αυτό το δείπνο, κατά κάποιο τρόπο με το ζόρι. Γιατί ο ταπεινός άνθρωπος, αυτός που καταλαβαίνει ότι έχει ανάγκη την τροφή, αυτός θα προσέλθει. Ενώ εμείς θεωρούμε ότι είμαστε οι φωτισμένοι. Δεν είμαστε όμως οι φωτισμένοι, αλλά οι δήθεν που βολευτήκαμε και τελικά με την πάροδο του χρόνου φθαρήκαμε μέσα μας και θεοποιήσαμε τη γυναίκα μας, τη συζυγία, τη σχέση, δηλαδή την εργασία και τα κτήματά μας. Εμείς μπορεί να έχουμε το όνομα του χριστιανού, αλλά τρεφόμαστε με την καθημερινότητα του εαυτού μας. Έτσι βραχυκυκλώνουμε και έρχεται μια κόπωση. Και ο χριστιανός σήμερα είναι ένας νεκρός χριστιανός και δεν εμπνέει κανέναν, ούτε τον ίδιο του τον εαυτό. Κύριος, λέει η παραβολή, όταν υπήρχε και άλλος χώρος, ανάγκασε να έλθουν στο δείπνο και αυτοί που ήταν έξω των φραγμών. Για ποιο λόγο? Διότι αυτοί δεν έχουν ακόμη γνωρίσει τον οικοδεσπότη. Έτσι, κατά κάποιο τρόπο, ο Θεός τους βιάζει εντός εισαγωγικών με το να γίνεται πιο αποκαλυπτικός. Δεν τους τραβάμε το ζόρι, αλλά όταν φανερωθεί ο Χριστός, ζωντανά πλέον, ως αληθινό φως, με έναν τρόπο έξω του φυσικού, αυτό είναι ένα είδος αναγκασμού. Οι άνθρωποι δεν έχουν ακούσει, δεν έχουν δει, δεν είναι ικανοί μέσα από τα ανθρώπινα, αλλά έχουν διάθεση και ας είναι εκτός της Εκκλησίας. Και αυτούς ο Κύριος τους αναγκάζει με το να γίνεται πιο αποκαλυπτικός, χωρίς όμως να τους στερεί την ελευθερία. Αυτό λοιπόν κάνει ο Θεός. Εμείς έχουμε ανάγκη να καταλάβουμε τελικά ότι η χαρά μας είναι η σχέση, φιλιακρότες, που εκφράζεται μέσα από τη βρώση και την πόση. Η βρώση και η πόση είναι η μετοχή στην αγάπη του Θεού.
Όπως δηλαδή όταν έχεις δύο εραστές η αγάπη σου μειώνεται για τον ένα και τελικά με κανέναν δεν είσαι ερωτευμένος και επομένως δεν γεύεσαι τη σχέση σωστά, έτσι και με το Θεό. Ο Θεός θέλει αυτή την αποκλειστικότητα. Ο ερωτάς μας και η αγάπη μας να στρέφεται σε Αυτόν. Είναι οι βρώσεις και οι πόσεις. Οποιοδήποτε πράγμα ή γεγονός κρίνεται ως αμαρτία, λέει ο πατήρ Βαρνάβας Γιάνγκου, ως αμαρτία ή όχι κατά το βαθμό δυνατότητας ενσωμάτωσής του στο σώμα του Χριστού για να αφθαρτοποιηθεί. Το φαγητό, η σχέση, ο έρωτας και άλλα όσα ταλανίζουν τον άνθρωπο ως προς το ηθικό ή μη περιεχόμενό τους γίνονται αμαρτία διότι δεν μπορούμε να τα ενσωματώσουμε στο σώμα του Χριστού για να αφθαρτοποιηθούν. Και τι είναι? Είναι νεκρόσιμα γεγονότα. Γίνονται αιτίες θανάτου. Αυτά πρέπει να ενσωματωθούν στο σώμα του Χριστού για να γίνουν αιτίες αναστάσεως. Αιτία αναστάσεως μου μπορεί να είναι το φαγητό όταν γίνει προσφορά αγάπης δια του Χριστού στο συνάνθρωπο. Και η σχέση μπορεί να γίνει εμπειρία αναστάσεως εάν την ενσωματώσω στη σχέση μου με τον Χριστό, που σημαίνει να τη λειτουργώ με μια διάθεση ανοίγματος προς τον άλλον, προσφοράς προς τον άλλον, παραχώρησης δικαιωμάτων μου εν αγάπη και εν ελευθερία προς τον άλλον. Να δώσω το δικό μου χώρο στον άλλον για να αναπνεύσει, να κάνω τον άλλον να αισθανθεί άνετα και βολικά. Να αισθάνεται ο άλλος μεγάλος, σημαντικός και σπουδαίος. Αυτό είναι μια πράξη του Χριστού. Είναι μια δυνατότητα. Και αυτό πρέπει να το κάνει ο άνθρωπος. Αν το κάνει με τις δικές του δυνάμεις, θα τρελαθεί. Αν το κάνει όμως με την αγάπη του Θεού, με την οποία τρέφεται, θα αναπτυχθεί, θα ελευθερωθεί ακόμη περισσότερο και θα πλουτίσει ακόμη περισσότερο. Οπότε όλη η ιστορία είναι να επικεντρωθεί ο νους μας σε αυτό το δείπνο της Βασιλείας των ουρανών, που είναι να τραφούμε από την αγάπη του Θεού. Τότε θα υπάρχει η δυνατότητα να ενταχθεί, ίσως και αυτομάτως, όλη μας η ζωή στο σώμα του Χριστού και να αυθαρτοποιηθεί. Έτσι θα καταλάβουμε ότι αυτά δεν είναι ανταγωνιστικά και αντίπαλα, αλλά είναι δυνατότητες συνεργίας, το ένα για το άλλο. Τα πράγματα για τον Χριστό και ο Χριστός για τα πράγματα. Οι Έλληνες μια χαρά τα πάμε με τα τραπέζια, ακόμα και στον καιρό της κρίσης. Ξέρουμε να γλεντάμε τη ζωή όπως λέμε συνήθως. Και αυτό είναι η αλήθεια, δεν τα έχουμε όμως και πολύ καλά με την τράπεζα, με το τραπέζι που μας καλεί ο Χριστός στο δείπνο της Βασιλείας, ειδικά της τελευταίας δεκαετίας, απομακρυνόμαστε όλο και περισσότερο από αυτό το δείπνο, το οποίο έχει απαιτήσεις βέβαια και γι' αυτό δυσκολευόμαστε να προσέλθουμε. Πάντως η σχέση των χριστιανών με τον Χριστό επιβεβαιώνεται με αυτή την εικόνα του δείπνου, την οποία ας κρατήσουμε από όλα όσα διαβάσαμε σήμερα από το βιβλίο Αμαρτωλών Εκκλησία του πατρός Βαρνάβα Γιάνγκου. Σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση. Μείνετε εδώ στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και για τη συνέχεια. Καλώς απόγευμα. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Με τον Γιώργο Μπάρλα. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.